Αναμφίβολα, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα τα οποία απασχολούσαν πάντοτε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ήταν αναφορικά με τα θέματα των τρανς ατόμων. Δυστυχώς σήμερα τα τρανς άτομα, έχουμε ασχοληθεί ήδη ως κομμάτι της κοινότητας, βιώνουν ίσως, θα μπορούσα να πει, τους μεγαλύτερους αποκλεισμούς στη κοινωνία την οποία ζούμε. Αυτό γιατί υπάρχει δυστυχώς πάρα πολύ, συνηθίζεται το φαινόμενο, όταν ένα άτομο έχει γεννηθεί με το βιολογικό του φύλο, αυτό το φύλο στην ουσία να μην συμφωνεί με αυτό το οποίο έχει αποφασίσει το ίδιο το άτομο, ότι συμφωνεί ότι θα ήθελε να έχει. Δυστυχώς η ελληνική πολιτεία χρόνια τώρα και όσον αφορά στο επίπεδο της χώρας μας έχει επιστοδρομήσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο γεγονός. Σήμερα τα τρανς άτομα δέχονται τους μεγαλύτερους αποκλεισμούς από την ελληνική πολιτεία γιατί δεν έχουν δυνατότητα το επαναπροσδιορισμού του φύλου τους, που σημαίνει ότι αυτά τα άτομα για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, ενδεικτικά αναφέρω αστυνομικές ταυτότητες, διαβατήρια, δυστυχώς θα πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία πέραν της χειρουργικής επέμβασης, η οποία σημαίνει ταυτόχρονα και στήρωση αυτών των ατόμων, αντίστοιχα σε ορμονοθεραπεία και σε ψυχιατρική διάγνωση, πράγμα το οποίο αντιβαίνει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Δηλαδή, ένας άντρας ο οποίος έχει γεννηθεί άντρας, το βιολογικό του φύλο είναι άντρας, στη συνέχεια αισθάνεται και ότι τον εκφράζει πολύ καλύτερα το γυναικείο φύλο και άρα θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα. Δυστυχώς, σε αυτό το παράδειγμα, με την ανυπαρξία αυτού του νομικού κενού, η ελληνική πολιτεία δεν τον αποδέχεται ως το φύλο το οποίο θέλει να αυτοπροσδιορίζεται, λόγου χάρη γυναίκα, εμφανίζεται ως άντρας στα δημόσια έγγραφα, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, αστυνομικές ταυτότητες, διαβατήρια, με αποτέλεσμα όταν αυτό το πρόσωπο φτάνει σε δημόσιες υπηρεσίες ή γενικότερα στις καθημερινές συναλλαγές του, να δέχεται την λεγόμενη τρανσφοβική επίθεση και να αποκλείεται έτσι από το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο υποτίθεται έχουμε όλοι και όλες ίσα δικαιώματα. Ανέκαθεν εμείς τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ειδικότερα και στην ομάδα βάζαμε πάρα πολύ ψηλά το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει μια συνολική αναθεώρηση του συνταγματικού δικαίου στη χώρα μας, το οποίο να εξασφαλίζει τόσο το σεξουαλικό προσανατολισμό όσο και ταυτότητα φύλου που σας εξήγησα προηγουμένως. Αυτό γιατί δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα φαινόμενο αρκετές φορές αυτά τα άτομα να αναγκάζονται να μπουν ακόμα και στο γεγονός της αναγκαστικής πορνείας, ενώ δεν είναι κάτι το οποίο όλα αυτά τα άτομα θα θέλουν να ακολουθήσουν ή όχι. Έχει επομένως πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ελληνικό κράτος να φτάσει στην αναγνώριση αυτών των ατόμων και είναι ένα ζήτημα το οποίο για εμάς γενικότερα ως ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ανέκαθεν το σηκώναμε ίσως ακόμα πιο ψηλά τόσο από το Σύμφωνο Συμβίωσης όσο και από το πολιτικό γάμο.